Γεια! Γεια! Σήμερα αποφασίσαμε να μάθουμε ποιοι YouTuber είμαστε. Γιατί δεν είμαστε η Αντωνία και η Κατερίνα. Βρήκαμε λοιπόν μια ιστοσελίδα και θα προσπαθήσουμε με τις απαντήσεις που δίνουμε να βγάλουμε το πρόγραμμα τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Για να δούμε αν είμαστε όντως εμείς. Δεν ξέρω το νόημα. Και μαζί με αυτό βρήκαμε και κάποια άλλα quiz τα οποία θα κάνουμε επίσης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Να πω κάτι. Αυτό βγάζει σίγουρα Έλληνες YouTubers, γιατί είναι αγγλικό. Έτσι νομίζω. Κάτι τέτοιο θυμάμαι να μου λέει ξαδέρφη μου. Τι είναι αυτό. Α, κάτι τέτοιο θυμάσαι να σου λέει ξαδέρφη σου. Μπράβο. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Ωραία. Θα κάνω για το δικό μου κανάλι. Is your character girl? Yes. Κορίτσι είναι. Πιο μεγάλο από 18, ναι. Αν ο χαρακτήρας είναι YouTuber, ναι. Αν είναι gamer, όχι. Αν έχει σκούρα μαλλιά, όχι. Γνωστό στο Vine, όχι. Αν έχει αδερφή, ναι. Αν μιλάει ισπανικά, όχι. Έτσι και έτσι. Probably. Un poco. Un poquito. Συνδέεται με μαγειρική. Εννοείται. Τι όχι. Όντως. Κόκκινα φαγητά για μια μέρα. Όχι, δεν αναγνωρίζω αυτή τη λέξη. Πιστεύω δεν είσαι. Αναστερίας. Ναι, ο Πάτρικ είμαι. Είσαι Power Ranger. Όχι. Είσαι από Σερβία. Όχι. Κέιτι Μπέτζιν. Α. Α, η γνωστή και Κέιτι. Α, κοίτα, παίρνει το όνομα. Κοίτα, μοιάζει και εμφανισιακά λίγο. Κοίταξε να δεις, βρήκα την αδερφή ψυχή μου. Μ' αντιγράφει κοπέλα, έχω να πω. Λέει, I'm right, I'm wrong. Λάθος, continue. Ναι, ναι, ναι. Αν είναι, λέει, από Avengers, όχι. Ναι, αλλά δεν θα βγάλεις ένα, αφού βγάζει ξένους. Αν είναι ξανθιά. Ναι, περίμενε, μπορεί να το δούμε. Αν κάνει animations. Όχι. Θα ήθελα βέβαια να δώσω τη φωνή μου για κάποιο παιδικό. Αν κάποιο εκεί έξω ενδιαφέρεται. Αν είναι από το YouTube ο χαρακτήρας που ψάχνεις, ναι. Αν είναι πιο μεγάλος από 20, ναι. From Sweden. No. Έχεις δύο γιους, είναι το μεταξύ. Πόσο στοχευμένη αυτή η ερώτηση. Έχει δύο γιους. Άντε πάλι, δεν είσαι Σουηδέζα. Ναι, και καλά Σουηδέζα θέλει. Αυστραλέζα, όχι. Α, Dagi B. Ποια είναι η κυρία. Δεν ξέρω. Okay. Ωραία, δεν βγάζει Έλληνες. Οπότε εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα προσπαθήσω να μου βγάλει τον αγαπημένο μου YouTuber. Ποιος είναι? Ο David Dobrik. Ωραία. Το έχει πει πριν γι' αυτό. Play again. Είσαι κορίτσι? Όχι. Έχεις παιδιά? Όχι. Είσαι πάνω από 18? Ναι, νομίζω είναι γύρω στα 21. Είναι γύρω. Τον έκανα. Ναι, μοιάζει με πιο μεγάλο, αλλά είναι μικρός. Είσαι YouTuber? Ναι. Σε σχέση. Αυτό εξαρτάται πότε έγινε. Βάλε yes. Όχι, πιστεύω. Πιστεύεις όχι. Τώρα έχει πάνω από 1,5 χρόνο που δεν έχει ανανεωθεί. Έχει 1,5 χρόνο που έχει χωρίσει με τη Λάιζα. Είσαι από το Vine? Ναι. Συνδέεται με τη Λάιζα Κόζη. Εντάξει, με έχει Τέσλα, το έχει καταλάβει. Έχει Τέσλα και με έχει κάνει να θέλω και εγώ Τέσλα, με έχει καταλάβει. David Dobrik. Εντάξει, προφανώς δεν κάνει μόνο ξένο. Πολύ εύκολο. Πάμε να κάνουμε άλλο. Quiz. Ναι, είναι ένα quiz το οποίο ουσιαστικά βλέπει αν είσαι πιο πολύ Disney ή πιο πολύ Harry Potter. Με ποιον χαρακτήρα ταιριάζει περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι θα βγω Disney. Εγώ πιστεύω ότι θα με βγάλει Harry Potter. Πάμε να δούμε. Θες να απαντήσει μία για την άλλη. Μπορούμε. Ωραία, άρα αυτό είναι για σένα, άρα απαντάω εγώ. Και αυτά. Βάζει aggressive. Όχι, από αυτά θα βάλω creative. Ευχαριστώ. Βάλω. Από Harry Potter House. Αν είσαι ένα υβρίδιο βασικά από δύο κοιτώνες. Ναι. Gryffindor δεν είσαι. Ravenclaw, Hufflepuff. Οκ. Okay. Ravenpuff. Τι σημαίνει αυτό? Στο Hufflepuff είναι οι άνθρωποι που είναι πιστοί και δεν ξέρω τι άλλο. Και στο Ravenclaw είναι αυτοί που διαβάζουν, έξυπνοι κτλ. Μάλιστα. Με θεωρεί έξυπνη, φίλε μου. Πάρα πολύ καλό αυτό. Σε ποιο κάστρο της Disney θα ζούσες εσύ? Κάτσε να σκεφτώ. Αχ, δεν ξέρω. Αυτό το King's Castle σου ταιριάζει. Είναι λίγο παραμυθένιο. Συμφωνείς? Κοίτα, εμένα πάντα το αγαπημένο μου κάστρο ήταν αυτό της Άριελ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Γιατί είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αφού το κάνεις εσύ για μένα, οπότε επιλέγεις αυτό. Τι είδος έξυπνος είσαι στην πραγματικότητα? Στη μουσική, στα μαθηματικά, στη ζωή, στη φύση, με τους ανθρώπους. Οπτικά έξυπνη. Συναισθηματικά, αθλήματα και λεκτικά. Να σου πω κάτι. Είμαι ανάμεσα σε people και life. Στους ανθρώπους και στη ζωή. Αλλά θα πω στη ζωή. Ευχαριστώ. Ποιος λέει από τους κακούς της Disney είσαι? Θα πω ότι είσαι η Maleficent που στο καινούριο παιδικό ήταν καλή τελικά. Ποια Harry Potter ταινία είναι αγαπημένη σου? Α! Επειδή δεν τις έχεις δει και δεν τις ξέρεις, θα πω... Τις έχω δει! Ναι, αλλά τις ξέρεις, για πες ποια είναι αγαπημένη σου. Δεν σου λέω. Θα βάλω ότι είναι το πρώτο. Α, όχι, θα βάλω ότι είναι το Κύπρο της Φωτιάς. Το τέταρτο δηλαδή. Ναι. Το τρίτο είναι, αλλά δεν πειράζει. Το τρίτο. Είμαι η Ραπονζέλ! Α, Λούνα
Ραπουνζέλ. Μια πλήρης αποτυχία αυτό το βίντεο, έτσι. Τελικά αυτό το τεστ σου βγάζει ποιος χαρακτήρας είσαι και από το Harry Potter και από τη Disney. 50-50 δηλαδή. Μ' αρέσει που βάζουμε εσένα πρώτα και μοιραματώζω από τι κάνει και μετά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Κάτσε να δούμε τι γράφει. Λέει ότι είμαι μια ελεύθερη ψυχή και οι άνθρωποι με ζηλεύουν για τον τρόπο που κοιτάς τη ζωή. Μάλιστα. Μάλιστα. Όντως δεν σε νοιάζει για το τι λένε οι άλλοι. Είσαι original. Μην αλλάξεις ποτέ. Μπράβο, Κατερίνα. Thank you. Ευχαριστώ. Τώρα να το κάνω για σένα. Τι. Ποια λέξη σε περιγράφει καλύτερα? Smart. Έξυπνη. Αν έλεγε ποιο δεν είσαι, θα έλεγα sporty. Ωραία, τώρα είσαι σίγουρα Hufflepuff. Ναι. Και Gryffindor νομίζω. Οπότε θα βάλω Hufflepuff. Αυτό είσαι. Όχι, είμαι Hufflepuff. Ravenclaw, ναι. Και Hufflepuff. Αυτό ίδιο. Ravenclaw και Hufflepuff. Έλα ρε, ήταν η δεύτερη μου επιλογή. Σε ποιο κάστρο της Disney θα ζούσεις? Βασικά θα βάλω το πρώτο γιατί μοιάζει λίγο με το τέτοιο του Harry Potter. Α, καλό. Δεν μοιάζει λίγο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι του Frozen. Α, είναι του Frozen. Ναι, άρα τέλεια. Ναι. Τι είδος έξυπνη είσαι? Είσαι σίγουρα music smart. Είσαι και math smart. Είσαι και life smart. Όλα είσαι. Να σε βάλω music. Βάλε. Γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, ξέρεις όλα τα τραγούδια, συνέχεια, το έχεις. Τώρα κακό στη Disney. Θα σου βάλω και σένα τη Maleficent. Εντάξει. Να σου πω, σε μένα θα έβαζα την Ούρσουλα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί μου κολλάει. Πολύ Άριελ σε αυτό εδώ το βίντεο. Ποια ταινία του Harry Potter? Όλες. Παρέχει όλες. Όχι, δεν θα έλεγα όλες. Η πέμπτη είναι αγαπημένη μου, αλλά με έβγαλε η Ερμιόνη, η Έλσα. Λέει ότι είσαι γεννημένη leader. Αλλά ξέρεις επίσης πότε να πηγαίνεις πίσω και να αφήνεις τους άλλους να αναλάβουν. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη και γι' αυτό το λόγο σου αρέσει να περνάς μόνη σου χρόνο. Ισχύει! Δεν χρειάζεται πάρα πολλούς ανθρώπους να σου λένε πόσο τέλεια είσαι, επειδή ήδη το ξέρεις. Μ' αρέσει γιατί μου βγάλε την Έλσα που είναι το αγαπημένο μου έργο της Disney και την Ερμιόνη που είναι μια θεά. Τώρα αυτό το quiz είναι λίγο παράξενο. Λέει, αν αναγνωρίσεις 18 από τους 20 YouTubers που θα μας δείξει, είσαι, πώς λέγεται αυτό? Generation Z. Είναι η γενιά μετά τους Millennials. Από ό,τι διάβασα, η Generation Z είναι περίπου από το 1990 μέχρι 2000, κάπου εκεί. Ενώ οι Millennials ξεκινάνε από το 80 μέχρι περίπου 90, αλλά φτάνει κάποιος και 2000. Γενικότερα η χρονολογία δεν είναι και πολύ στάνταρ. Οπότε θέλουμε να ανακαλύψουμε, επειδή είμαστε το 95 και 2, είμαστε στο μετέχνιο. Ωραία, εγώ λέω να το απαντήσουμε μαζί. Ωραία. Πρώτη ξέρουμε ποια είναι. Ναι, η Τζότζο. Πάμε στο επόμενο. Α, αυτή είναι η Έμα. Έμα Chamberlain. Ναι. Εύκολο είναι, ρε. Δεν ξέρω, τους ξεχωρίζεις. Όχι, και επίσης δεν ξέρω το πώς λέγονται. Είναι από τους Dolan Twins. Τώρα ήταν η Grayson, κάτσε λίγο. Ωραία. Να το δω. Στην τύχη. Όχι, Ethan. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Grayson. Εντάξει, επειδή δεν τους ξέρω, εγώ βάλω τον Grayson. Μπράβο. Όχι, ο Ethan. Αν δεν τους βλέπεις, δεν τους ξεχωρίζεις. Ναι. Άρα αυτός είναι ο Grayson. Ο Grayson. Α, ο Grayson. Και τα δύο λάθος φαντάζεσαι. Εντάξει. Colin Ballinger. Ξέρεις και ακριβώς. Ναι. Ξέρεις όλους με την επίθετά του, εγώ μόνο το όνομα τα ξέρω. Α, ωραία, άρα εγώ κερδίζω. Ναι. Αυτός. Ο Logan Paul. Μπράβο. Υπέροχος αυτός Logan Paul. Αυτός. Ο Jake Paul. Ωραία, αλλά θα τα λέμε με τη ταυτόχρονα. Ωραία. Ένα, δύο. Περίμενε, δεν ξέρω, να δούμε τις επιλογές. Ούτε εγώ, δεν έχω ιδέα. Για να δούμε τις επιλογές, κατέβαια. Ζωέλα δεν είναι. Ούτε η Χούντα είναι. Απ' τις άλλες δύο, ναι, η Χούντα είναι που έχει τα καλλιτικά. Πάτα στην τύχη μία, την πρώτη. Ωραία, την πρώτη. Μπράβο! Σωστές, μπράβο μας. Η Λάιζα. Λάιζα Κόουσι. Α, αυτός είναι ο... Το ξέρω, περίμενε. Κάμερον Ντάλλας. James Charles. Αχ, Μάτι Μπι, πώς μεγάλωσε έτσι! Όταν πρωτοξεκίνησα να βλέπω YouTube, ήταν γύρω στα 6-7 χρονών και ανέβαζε βιντεάκια που τραγουδούσε. Το θυμάσαι, ναι! Πώς μεγάλωσε, φίλε, έχω να τον δω από τότε! Λογικά αυτός για να τον λένε. Patrick Star. Α, μπράβο, δεν ήξερα πώς τον λένε. Ναι, νομίζω ότι μόνες μας δεν θα τα απαντούσαμε όλα. Γιατί κάποιος ξέρει, κάποιος μόνο εγώ. Και αυτή δεν ξέρω, μαζί με την Αλίσσα κάνει βίντεο αυτή. Αλλά κάτσε να δω λίγο τα ονόματα. Όχι, δεν ξέρω. Πατήσω στην τύχη Σοφία. Μου κάνει για Σοφία. Μπορεί να είναι αυτή η Ρέμι Κρούζ που είχε και πριν. Δεν νομίζω. Καλά. Η Ρέμι Κρούζ είναι μου στόμα. Έλα ρε. Η Χούντα είναι αυτή. Α, δεν την ξέρω, τη Χούντα. Ούτε αυτή. Τώρα έχει ξεκινήσει με τις beauty vloggers. Δεν είναι η Μπέθανη Μότα. Όχι. Α, λες να είναι αυτή η Σοφία. Μπορεί να είναι αυτή η Σοφία. Ωραία. Αυτή μου κάνει για Έλα, Σοφία. Όχι. Μου κάνει για Σοφία. Α, η Μαλάιφα Τζίβα. Είβα. Είδα Βουτσόφσκι. Δεν την ξέρω. Είναι η τέτοια ρε, του Σέιντ Ντόσον. Όχι, δεν είναι η αδερφή του. Είναι η αδερφή του Ράιλαντ, ρε. Η Μόργαν τη λένε. Τέλεια. Πόσο?
17. You're a millennial 17 στα 20. Είμαστε λίγο και από τα δύο. Πιθανότητα γεννήθηκε στο τέλος των 90s. Εντάξει, στη μέση. Ναι, άρα είμαστε λίγο πολλά. Είμαστε λίγο πολλά. Βασικά πολλά τα βρήκαμε επειδή τα απαντούσαμε μαζί. Λέει ότι θυμάσαι τον εαυτό σου να γελά με βίντεο του Ryan Higa. Ναι. Αλλά επίσης δεν έχεις χάσει ούτε λεπτό από την Τζότζο. Όχι. Εντάξει, όχι. Πες να έχω δει ένα βίντεο τη. Δεν έχω δει νομίζω ποτέ, απλά ξέρω ότι είναι αυτό το κοριτσάκι με το φιόγκο. Τέλος πάντων. Τι φάση. Και σε κόκκινο. My dear friend. Yes. Είδαμε λοιπόν και ποιοι YouTubers είμαστε. Είδαμε και τι generation είμαστε. Γράψτε μας στα σχόλια τι σας έτυχε αν κάνατε κάποιο από αυτά τα quiz. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω.